Αυτοδιοικητικά θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και για την περιφέρεια Κρήτης. Θα αλλάξουμε όμως περιφερειακή ενότητα, θα αλλάξουμε νομό όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πάμε λίγο πιο δυτικά, πάμε στο Ρέθινο. Πάμε στο Ρέθινο, πάμε στην κυρία Μαρία Λιονή, η οποία είναι μαζί μας και έχει έρθει από το Ρέθινο και να την ευχαριστήσουμε θερμά γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε έτσι την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, κυρία Λιονή. Μεγάλα τα ζητήματα, είσαι εκ νέου, έτσι, για να πούμε έτσι και για το τυπικό του πράγματος της σύσταση. Είστε εκ νέου υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και εσείς καλώς ορίσατε στο Ρέθυμνο. Γεια και ήρθατε προς την πλευρά μας. Νοητά. Νοητά, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς, χαρά μας. Κυρία Λιονή, η αλήθεια είναι ότι το Ρέθυμνο είναι μια περιφερειακή ενότητα η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δύο ισχυρούς πόλους που είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά. Και πολλές φορές συζητάμε μέσα σε αυτή την. Τους γρήγορους ρυθμούς που πολλές φορές βλέπουμε να τρέχει το Ηράκλειο και τα Χανιά, τρέχουν με τους ίδιους ρυθμούς και στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο προσπαθεί να μην συνθλιβεί. Γιατί ξέρετε, όταν λέει μια παροιμία, μαλώνουν οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα βατράχια. Λοιπόν, και το Ρέθυμνο δεν είναι με τίποτα βατράχι, η αλήθεια είναι. Με τη γέννηση αυτού του θεσμού που λέγεται περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πραγματικά. Σιγά σιγά προσπαθήσαμε και βρήκαμε τα βήματά μας σε ό,τι αφορά το συγκριτισμό. Γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο, η αλήθεια είναι, στην αρχή. Γεννήθηκε η περιφέρεια σαν θεσμός μέσα σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Το Ρέθυμνο, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ήταν στην ίδια ευθεία με τις άλλες περιφερειακές ενότητες σε ό,τι αφορά τους δείκτες ευημερίας, είτε οικονομικούς είτε οτιδήποτε άλλο. Σχεδιάσαμε όμως με την Περιφερειακή Αρχή, με τον Περιφερειάρχη, με το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι ώστε όλες οι περιφερειακές ενότητες, και οι μεγαλύτερες και οι πιο εύρωστες οικονομικά, αλλά και οι μικρότερες όπως το Ρέθυμνο και το Λασίθι, όλα αυτά τα χρόνια, ο λίγων κατ' ο λίγων, να έρθουν σε μία ευθεία, έτσι ώστε να λέμε ότι η ανάπτυξη της Κρήτης πρέπει να γίνεται από τη μία άκρη στην άλλη. Το Ρέθυμνο πήρε τα κονδύλια παρά τις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με την οικονομική κρίση, με την υγειονομική κρίση και τώρα με την ενεργειακή κρίση. Παρά τα αυτά, έχει γίνει ένας δίκαιος διακανονισμός σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και τις ανάγκες περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνο. Βεβαίως και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, όμως θεωρούμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σύμπλευση και έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Ποια έργα θα ξεχωρίζατε που είτε έχουν γίνει είτε έχουν μπει στα σκαριά, σε τροχιά υλοποίησης στο νομό Ρεθύμνο? Κοιτάξτε, ο νομός Ρεθύμνου τα τελευταία 4-5 χρόνια σε ό,τι αφορά το οδικό του δίκτυο, τολμώ να πω ότι έχει αλλάξει και έχει αλλάξει αρκετά, έτσι, προς το καλύτερο. Mm-hmm. Αφετηρία ήταν οι πολύ μεγάλες ζημιές που πάθαμε και εμείς και τα Χανιά, θυμάστε, εκείνο το Φεβρουάριο του 19 και μετά το Νοέμβριο του 20. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις βοήθησαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε και μετά η Νέα Δημοκρατία άρχισε να δίνει εκείνα τα κονδύλια τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπορούμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Κυρίως όμως θα σας έλεγα για μας στο Ρέθυμνο, που είναι το πιο σημαντικό, και εδώ θα μου επιτρέψετε και λίγο να πω ότι προπορευόμαστε στην υπόλοιπη Κρήτη σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά της, κύριε Σαββίδη. Mm-hmm. Τα αντιπλημμυρικά, πέρα από τους καθαρισμούς που κάναμε, διότι προηγουμένως με τον κύριο που μιλούσατε σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Δροσίτη, ο οποίος είναι και μαζί μας τον ίδιο συνδυασμό, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τους σπόρους. Ένα βράδυ του Σεπτεμβρίου του 2018, το κεντρικό κράτος έδωσε στις περιφέρειες όλη την ευθύνη σε ό,τι αφορά ποταμούς, ρέματα, αντιπλημμυρικά και καθαρισμούς με μηδέν πόρους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη ευθύνη των περιφερειών. Να καθαρίσουν πρώτα-πρώτα, να κρατάνε τα δίκτυα αυτά καθαρά για να μην έχουμε σκηνές σαν και αυτές που ζήσαμε, τις πάρα πολύ δυστυχισμένες, ακόμα τις ζούμε στη Θεσσαλία αλλά και αλλού στην πατρίδα.
Έτσι λοιπόν, αφιερώσαμε κονδύλια πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για καθαρισμούς. Μπορώ να πω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, είναι κατά κοινή ομολογία. Και άλλα τόσα, 11 με 12 εκατομμύρια σε μελέτες, σε ό,τι αφορά τις οριοθετήσεις των ποταμών με διευθετήσεις για νέα έργα. Mm-hmm. Τελειώνουν οι μελέτες αυτές. Να σας πω το κονδύλι που χρειάζεται, το Ρέθυμνο. Να το πείτε. Θα το πω, θα τολμήσω να το πω. Ασφαλώς δεν είναι ένα κονδύλι το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί το κεντρικό κράτος, αλλά με ένα καλό προγραμματισμό, αλλά και με ένα άλλο προσανατολισμό των κονδυλίων του, θα πρέπει να βοηθήσει τις περιφέρειες, έτσι ώστε να κάνουμε τα έργα τα οποία πρέπει. Λοιπόν, για το Ρέθυμνο, τώρα που τελειώνουν οι μελέτες αυτές, θέλουμε, κυρία Σφακιανάκη και κύριε Σαββίδη, 106 εκατομμύρια. Άλιστα. Το λέτε και νιώθουμε και τον προβληματισμό σας, το κατά πόσο είναι, όχι ρεαλιστικό, γιατί θα έπρεπε να είναι ρεαλιστικό, κατά πόσο το βλέπετε να γίνεται στην πράξη και να παίρνετε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Ότι χρειάζεται να γίνει, χρειάζεται να γίνει. Δεν έρχεται η κλιματική αλλαγή, ζούμε την κλιματική κρίση. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι πριν 20-30 χρόνια, θυμήθηκα ακόμα και λιτάνευση εικόνων στο Ρέθυμνο για να βρέξει. Ναι. Τώρα, όταν αρχίζει να βρέχει, βλέπουμε τις εικόνες καταστροφής. Λοιπόν, το ζήσαμε το 19, ευτυχώς δεν είχαμε αυτά τα γεγονότα τα τελευταία, όμως είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Κανένας δεν μας υπογράφει ότι από εδώ και πέρα δεν θα είναι τα πράγματα έτσι, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε τώρα πλέον, δεν είμαστε προμηθείς, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να αρχίσουμε από τους πιο επικίνδυνους ποταμούς και να πάμε στους λιγότερο επικίνδυνους. Μία προτεραιοποίηση. Μία προτεραιοποίηση, ασφαλώς. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι του οδικού δικτύου. Πέρα από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, από πολλούς θεωρείται δρομολογημένος, με τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, με τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει να κάνει σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι του αστικού κομματιού της. Ένα μεγάλο αγκάθι για το Ρέθυμνο. Μεγάλο αγκάθι για το Ρέθυμνο. Να αναφερθούμε όμως λίγο και στο κομμάτι του τι γίνεται με τις οδικές αρτηρίες πέρα από τον ΒΟΑΚ. Γιατί και αυτό για το Ρέθυμνο αποτελεί μια πληγή. Να υπάρχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο για τα χωριά της ενδοχώρας. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το ΒΟΑΚ, γιατί πραγματικά μας καίει πάρα πολύ. Ναι. Το Ρέθυμνο είναι ένας νομός ο οποίος δεν έχει ούτε λιμάνι, ενώ επιβατικό λιμάνι, δεν έχει και αεροδρόμιο. Επομένως, για μας ο ΒΟΑΚ είναι που και από τις υπόλοιπες τρεις περιφερειακές ενότητες, είναι το πλέον επίγον θέμα και σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να γίνει. Έχει δρομολογηθεί, πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία του και η κατασκευή του και θα είμαστε καλά να είμαστε να τον δούμε να κατασκευάζεται. Ένα μεγάλο θέμα που έχει το Ρέθυμνο και το οποίο πρέπει μαζί με τον ΒΟΑΚ είναι τώρα με την κατασκευή του αεροδρομίου εδώ στο Καστέλι. Mm-hmm. Το Ρέθυμνο θα περισσότερο δηλαδή θα εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο στα Χανιά. Για μας ένα αγκάθι μεγάλο είναι και ο δρόμος Σούδα Αεροδρόμιο Χανίων. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ στενός δρόμος, δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει όλοι το γνωρίζετε. Από εκεί, αλλά γνωρίζετε το δρόμο ασφαλώς. Αποφεύγουν οι ρυθμιώτες να ταξιδέψουν παρά το ότι είναι πιο κοντά το αεροδρόμιο εκείνο και μας εξυπηρετεί καλύτερα, διότι είναι τόσο στενός ο δρόμος, εκεί ένα μεγάλο όχημα, αν βρεθεί μπροστά στον καθένα, θα χάσει την πτήση του. Επομένως, θέλουμε να μελετηθεί μαζί με το ΒΟΑΚ και ο δρόμος αυτός, έτσι ώστε να γίνει δρόμος κανονικός, ο οποίος να οδηγεί με ασφάλεια αλλά και με ταχύτητα στο νέο αεροδρόμιο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο, θα είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για το Ρέθυμνο. Τώρα όσον αφορά το επαρχιακό δικό του δίκτυο. Έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα 4-5 χρόνια, ειδικά μετά τις ζημιές, πάρα πολλές παρεμβάσεις σε όλους τους άξονες. Και στον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο, που θα σας πω για τον Αγιοβασιλιώτικο μιας και με ρωτήσετε. Τώρα ξεκινάει και ο Αμαριώτικος δρόμος, ο δεύτερος κάθετος, και ξεκινάει μέχρι τέλος του έτους. Θα έχουμε εργολάβο, ήδη η σύμβαση είναι στο ελεγκτικό συνέδριο και ελέγχεται. Το πρώτο κομμάτι του μέχρι, από το Ρέθυμνο μέχρι το φράγμα ποταμών είναι της τάξης του περίπου 14-15 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό και ξεκινάει, οπότε θα είναι ένα από τα μεγάλα έργα που θα εκτελούνται τώρα στην Κρήτη. Επίσης, δημοπρατήσαμε, έχει τελειώσει μια μελέτη γαράζο Αξός Ανόγια, για τον άξονα που θα
ο οποίος θα διέρχεται μέσα από το Δήμο Μυλοποτάμου, το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο του νομού και τον πιο πολυάνθρωπο μετά το Μητροπολιτικό Δήμο. Και τώρα δημοπρατήσαμε και την μελέτη από το Πάνορμο μέχρι το Γράζο. Δηλαδή μια νέα χάραξη, τελείως διαφορετική από το επαρχιακό δίκτυο, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, από το Πάνορμο και θα τελειώνει στα Νόγια για να συναντήσει το δρόμο των Ανογείων προς Ηράκλειο. Να σταθούμε λίγο και στον Άγιο Βασιλιώτικο δρόμο. Στον Άγιο Βασιλιώτικο, λοιπόν, είναι ο πρώτος κάθετος, τον οποίο δημοπρατήσαμε το πρώτο τμήμα του, από το Ρέθυμνο, παράκαμψη Αρμένων μέχρι την Παλέ. Ο δρόμος αυτός δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Γιατί δημιουργηθήκανε κάποια θέματα στο Ρέθυμνο, δόθηκε σε κυκλοφορία ο δρόμος αυτός, γιατί έπρεπε να δοθεί, γιατί παράλληλα δουλεύουν ακόμη, είναι εργοτάξιο. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση καταρχάς ο δρόμος, επομένως δόθηκε σε κυκλοφορία χωρίς να έχει παραδοθεί, με υπάρχει σήμανση, όμως δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει τελειώσει με λίγα λόγια το κομμάτι αυτό. Οφείλω να πω όμως το εξής και θα το πω τώρα από την εκπομπή σας σαν είδηση. Επειδή το πρώτο τμήμα αυτό της μελέτης, το πρώτο τμήμα αυτό του δρόμου που κατασκευάστηκε, η μελέτη ήταν παλιότερη. Εμείς τη βρήκαμε. Mm-hmm. Με άλλα φόρτη ο δρόμος τότε. Mm. Τώρα ο δρόμος αυτός έχει τεράστια κίνηση. Εμείς λοιπόν αυτό το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, κατασκευάζεται. Κάναμε όμως απαλωτριώσεις μεγαλύτερες, δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε βλέποντας τώρα και τους κόμβους που πρέπει να γίνουν κυκλικοί, αλλά και τη στενότητα σε ορισμένα σημεία του δρόμου, κυρίως της παράκαμψης των Αρμένων, αυτά έχουμε συνεννοηθεί με τους μελετητές, οι οποίοι εξακολουθούν και είναι οι ίδιοι, γιατί έχουμε και συνέχεια της μελέτης μέχρι να φτάσει στη Νότια Κρήτη. Θα έρθουν οι μελετητές οι ίδιοι, θα τα βάλουμε κάτω και όπου πρέπει να διορθώσουμε. Θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Είναι έργο ΕΣΠΑ όμως και πρώτα θα το παραλάβουμε και μετά θα κάνουμε εκείνες τις κινήσεις, έτσι ώστε να είναι ένας δρόμος σύγχρονος του 2023. Μία αναφορά εντάχει να κάνουμε και σε κάποια έργα που δρομολογούνται και είναι σημαντικά για τον νομό Ρεθύμνου. Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτα, το καταδυτικό πάρκο και το υδατοδρόμιο. Είναι τρία φιλόδοξα εγχειρήματα. Είναι φιλόδοξα εγχειρήματα. Αυτά είναι έργα Δήμου Ρεθύμνου. Και μάλιστα είναι του λιμενικού ταμείου, του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου Ρεθύμνου. Εμείς η εμπλοκή μας είναι και στις χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά στη Σκαλέτα, το αλιευτικό καταφύγιο, επειδή το λιμενικό ταμείο δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, έχει αναλάβει και το εκτελεί και μάλιστα με πάρα πολύ ωραία η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξαναλέω, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω και ένα σχόλιο για το στολίδι που έχετε στο Ρέθυμνο, που δεν είναι άλλο το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πόσο το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τελικά καταφέρει να διασυνδεθεί με αυτό που λέγεται τοπική κοινωνία, αλλά και αυτοδιοίκηση. Έχει εξαιρετικό προσωπικό, έχει εξαιρετικές δυνατότητες, είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν και σίγουρα είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο μέσα στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, για μας είναι πολύτιμο το πανεπιστήμιο για το Ρέθυμνο. Εκτός το ότι είναι η έδρα του εκεί, ξέρετε, το Ρέθυμνο είναι μια μικρή πόλη η οποία έχει ωφέλη από το πανεπιστήμιο, διότι έχουμε 7-8 χιλιάδες φοιτητές ενεργούς που με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον πολιτισμό της πόλης και του Ρεθύμνου γενικότερα, αλλά και την οικονομία βασικά. Όμως και εμείς, ειλικρινά σας το λέω, το έχουμε αγκαλιάσει πάρα πολύ. Δηλαδή η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Πρυτανία, οι φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Για μας το Πανεπιστήμιο είναι τόσο πολύτιμο που πραγματικά, δεν ξέρω αν το έχουμε αγκαλιάσει τόσο πολύ που είναι ασφικτιά, αλλά πάντως το έχουμε αγκαλιάσει, ειλικρινά σας το λέω. Αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.